και τα σκηνά σαν πυρουκάλουση. Να τα. Τώρα λοιπόν όλα αυτά, έναν ανάψει. Έχετε για βρυσούλε στο γύρο. Θα σου πω διπλανό σε αφή να τον άψω. Τι να πω. Πάντως να σας πω κάτι. Αγρότες κινητοποίησης. Στον αθλητισμό τα προβλήματα που έχουμε. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τους φοιτητές. Γιατί ο κύριος Πυρακάτης εχθές παρουσίασε το σχέδιο νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και μίλησε και είπε, και όπως και σήμερα είπε για το αυστηρά κριτήρια. Σοφία μου, ναι? Θυμάσαι όταν έκανες παροχές πριν 15-20 μέρες στους αγρότες, τι σου έλεγα εδώ να του πεις τη Μητσοτάκη. Ναι, το θυμάμαι. Κόφτα ραπανάκια. Μην δίνεις τα ραπανάκια. Ναι. Κυριάκο, όχι ραπανάκια. Τι φταίνει οι αγρότες. Τους έδωσες τα ραπανάκια, χορτάσε τα ραπανάκια, τους άνοιξε η όρεξη. Ανοίγει η όρεξη. Με τα ραπανάκια ανοίγει η όρεξη. Και τώρα ζητάνε και ζητάνε και ζητάνε. Τα ίδια πράγματα έχω και με το νομοσχέδιο του κυρίου Πυρακάκη. Γιατί, πρέπει να πω, τιμώ εξόχως τον άντρα. Τον κύριο Πυρακάκη. Να, τον τιμώ. Όμως τον μπασταρδεύουν. Μη κρατικά. Όχι. Να έχουν τις παθογένειες των κρατικών. Αντί να κατεργήσουν τις Πανελλήνιες, ναι, που χρόνια το λέμε, χρόνια το λέμε, ζουν κάτω από την δαμόκλειο σπάθη των φροντιστηρίων. Ναι. Πρόσεξε, μην κάνετε καμιά κίνηση, θα σας κόψουμε τα ποδάλια. Πανίσχυρο το κλαμπ των φροντιστηρίων. Είναι και έτσι λοιπόν υποχώρησαν και λέει Πανελλήνιες και τα μη κρατικά. Τι λέτε Πανελλήνιες. Για τη βάση εισαγωγής. Ναι, λέτε. Πρέπει να βάλετε και εδώ, αν θέλει να πάει ένα παιδί στο εξωτερικό, θέλει να πάει ένα στη Μαδαγασκάρη, γιατί εκεί έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν είναι μόνο η Ευρώπη, θα πρέπει να δώσει ο Πανελλήνιες εδώ. Τι να φτάρε. Τι να φτάρε. Ρε κατεργήστε ρε τα αναχρηστικά, οι Πανελλήνιες. Και τι να κάνουν. Καταργήστε τα. Και πώς να πηγαίνει όποιος θέλει, όπου θέλει. Βεβαίως και στο μεταξύ πρώτου και δευτέρου χρόνου πάρε και κόβε. Κόβε, τελειώνουμε. Δεν είναι αυτό τώρα. Άκου Πανελλήνιες για τα μη κρατικά. Η βάση εισαγωγής είναι. Γιατί να μην πάει. Όχι, θα πάει άλλος που δεν ξέρει τίποτα σε οποιαδήποτε σχολή. Το οποιοδήποτε πανεπιστήμιο έχει απέναντί του, κάνει συνεντεύξεις, κάνει εσωτερικές τεστ και προχωράει. Πανελλήνια. Λέει είναι τα ίδια, ίδια παθογένεια. Δηλαδή φοβούνται. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν πας σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού δεν δίνεις εξετάσεις. Δίνεις. Δεν περνάς μια συνέντευξη. Περνάς. Εδώ σου λέει. Μια συνέντευξη. Α περνάνε. Τέσσερις συνέντευξη. Όχι μία τέσσερα. Τέσσερις και εξετάσεις. Για να δώσει άδεια θέλει τουλάχιστον τρεις σχολές με 30 καθηγητές. Ναι. Μπορεί να πάρουν οι καθηγητές. Αλλά και εδώ να μην δώσουν. Από 100 μαθητές συνέντευξη. Δεν μ' αρέσει που συνδέεται με την παθογένεια. Η παθογένεια. Αυτό σημαίνει να οικονομήσουν τα φροντιστήρια. Μην πάμε με τα φροντιστήρια, ας φτιάξουμε το λύκειο τότε. Γιατί να το φτιάξουμε. Έλα τώρα. Γιατί να έχουμε το φροντιστήριο. Άμα δουλέψει καλά το λύκειο, θα έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργήσει ξανά σωστά για το σύστημα των εξετάσεων. Και μετά με τη βάση τη εισαγωγή θα πηγαίνουμε στα πανεπιστήμια. Όπου πάω πια σταθώ, βλέπω φροντιστήρια που καμισά. Μην το λέτε επωνυμία, γιατί υπάρχουν και άλλα φροντιστήρια. Και τι είναι κακό. Εγώ αυτό βλέπω μπροστά μου. 200. Εγώ βλέπω κι άλλα. Αυτοί λοιπόν φοράνε πουλόβρες όλα τα παιδιά. Ρε που καμισά, δεν θα πουλόβρε θέλω. Λοιπόν, αυτά δεν παίζω. Οι γονείς φοράνε το πουλόβρε, όχι τα παιδιά. Ναι, αυτά δεν τα γουστάρω εγώ, Σοφία. Δεν υπάρχουν φροντιστήρια. Τέλος πάντων, αφήστε το Πυρακάκι. Τους φοιτητές που έχουμε τώρα στο κέντρο της Αθήνας και ήρθαν από όλη την Ελλάδα, τι θα τους κάνουμε. Σιγά τα παιδιά τώρα. 8 παιδιά πήγαν στον Ευαγγελισμό. Όχι, δεν έχουν δικαίωμα να εκφραστούν. Γιατί ρε Σοφία. Γιατί. Παιδιά είναι. Πλακώθηκαν μεταξύ τους, σας λέω, και πήγαν στον Ευαγγελισμό 8 παιδιά. Εντάξει, Σοφία μου. Διαφορά του ποιο θα είναι στην πρώτη σειρά της παρελάσεως. Ναι, χτυπιούνται μεταξύ τους. Βλέπεις τα παιδιά αυτά με ωραίες δημοκρατικές σημαίες. Να τους βλέπεις. Έτσι επισύρουν και διασύρουν το κίνημά του, Σοφία μου. Και άντε μετά μάζεψε τους, πήγαινε τους στο νοσοκομείο. Εντάξει, λέει δεν είναι βαριά τραυματισμένοι. Εντάξει, δεν πειράζει, Σοφία μου. Θα ανοίξουν μερικά κεφάλια. Εντάξει, στο κάτω-κάτω δεν έχουν και πολλά εσωτερικά. Ναι. Εντάξει.
θα πάει, ποιος θα πάει πρώτος, ποιος θα πάει δεύτερος. Τσακώνεται τώρα ποιοι θα πάνε στον Πρωθυπουργό. Πολύ απλά. Τι. Πώς. Θα, η κάθε περιφέρεια θα στείλει κι έναν, εκτός από την Αθήνα που δεν έχει αγρότες. Λοιπόν, άρα 12 περιφέρειες, 12 να ήταν σταθείτε μπροστά στον Πρωθυπουργό. Πώς θα έρθει ο καθένας από κάθε περιφέρεια να ψάξει να το βρει δημοκρατικά η κάθε περιφέρεια. Πώς. Θέλει να στείλει 2 ή 24. Μητσοτάκη θα υποστήσει 24. Ναι, αλλά τώρα είναι... τσακώνονται ποιος θα πάει. Τσακώνονται ναι. Διότι. Οι παλιοί και οι νέοι. Μπρε τσακώνονται τώρα, παίζουνε. Ναι, ναι. Άλλο καλλιεργεί ροδάκι. Όχι, θα πάω εγώ, όχι, θα πάω εγώ. Θα πάω εγώ. Αυτό σα λέω. Γιατί μην τσακωθεί. Είναι ο παλιό, ο νέο, αυτό που καλλιεργεί ροδάκι, αυτό που έχει άλλα προϊόντα. Γίνεται ένα καυγά ποιο θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν είναι φυσιολογικό. Με ρήμη τη οικία περιφερεία, 2 να επιλεγούν. Άντε 24. Καθίστε απέναντι στον Πρωθυπουργό και μιλήστε και πείτε τι θέλετε. Εσεί τα λέτε πολύ απλά. Εδώ είναι πολύπλοκα πράγματα. Ας τα κάνουμε λίγο δύσκολα. Ναι, ναι, δεν γίνεται αυτό τώρα που μου λέτε. Από το ένα θέμα, από τους αγρότες, παιδεία και αθλητισμός, που τα φέρατε όλα αγώνες. Μαζί. Δεν έχει αγώνες. Είναι αυτό θα βάλουν. Δεν είναι μεγάλο. Άρα, 10x10. Παλιά, εσύ δεν είχες γεννηθεί, Σοφία μου. Να. Κάθε καλοκαίρι είχαμε τον Καρπόσυλο, τον Λαβράκι, τον Αρίωνα, όλα αυτά τα παιδιά. Κάτσε, αγώνες, κάτσε. Μπαμ, μπουμ, κλωτσες, κάτσε. Να ανεβάσουν στους ενδιαφερόμενους και θα έχει αγώνες νοκάου. Μπαμ, μπουμ, τάκ, έφυγε ο κύριος από την Μαθία. Ανεβαίνει, ξέρω, ο Πιερίας, το Αρκαδία. Μπαμ, μπουμ, και ο Μπουνιάς, πάει και ο Πιερίας. Λέω, θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, πώς θα μπορούσαν να επιλεγούν. Πώς θα βρίσκεται έτσι απλά, δηλαδή, τι το λέτε στην επιλογή. Ναι, Σοφία μου, γελάω τι θα γίνει. Τώρα φαντάσου μόνο για να παρελάσουν πήγαν 8 σε νοσοκομείο. Ναι. Πού είναι, ποιοι θα περάσουν το Μέγαρο Μαξίμου, Μεγαλία και τέτοια, το Δήμα Ριγούλα. Πω, 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 πω. Ναι, τη Αγλαγία, όλοι αυτοί. Γιατί μια φωτογραφία. Μου, το Μίτσο μου, το Μίτσο μου, τον είδε, ζήλβα το Μητσοτάκι. Ναι, νομίζετε λίγο είναι να περάσει το Μέγαρο Μαξίμου. Λίγα, μα τι λες, ρε. Ναι, ξέρετε σήμερα πώ. Θα στην αγορά, λαϊκή. Ναι, στη Λαϊκή θα ανέβει. Ναι, είδαμε. Ναι, οι πωλήσεις θα ανέβουν. Βαγίσκο τον είδαμε δίπλα στο Μητσοτάκι, είδες Μεγαλία. Ναι, ακριβώς έτσι. Ναι, μάλιστα. Επίσης, να δεν είδατε πώς... Αυτά είναι επιθεσιακά νούμερα σου. Όχι. Χα, χα. Όχι. Βλέπω το βράδυ τις ειδήσεις και έχει υπόψη μετά το δελτίο ειδήσεων, το δικό μας, το μεσημερινό, λέω έτσι. Όλα αυτά που λέμε, γιατί και εσύ το βράδυ κρατάς δικιά σου πορεία. Είτε δεις Μέγα, Αντένα, και όλα αυτά, τα ίδια πράγματα είναι. Καρμπών. Ναι. Καρμπών. Έτσι είναι ειδήσεις. Αυτό σου λέω. Σοβαρά πράγματα. Ναι, να σας πω κάτι. Εσείς μου τα πεισοπεδώσατε όλα. Δηλαδή, δεν είδατε σήμερα πώς έκατσαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι περιφερειάρχες. Δηλαδή, αύριο θα είναι οι αγρότες. Η κυρία Νίτσε που είπατε κι εσείς. Όλοι έκατσαν και παρακολούθησαν τον Πρωθυπουργό. Και λέει έργα στην περιφέρεια. Βέβαια. Με μια συγκεκριμένη πλατφόρμα. Υπάρχει και μια ομάδα που νομίζω ότι. Αυτή θα δυσκολευτεί να πάει. Ποια ομάδα? Είναι λίγοι, έχουν μείνει λίγοι. Ποιοι έχουν μείνει? Εργάτες. Ποιοι εργάτες? Το Γραφείο Ανακαινώσεων Βόθρων διεκδικούν και αυτοί έτσι περισσότερο μερίδιο στο προϊόν το οποίο συλλέγουν και φέρνουν τον Πρωθυπουργό να το διαθετήσουν. Πολύ σύνδετο και αυτό. Δώσ' μας λίγο παραπάνω. Και, λοιπά, και αυτοί θα πάνε. Και θα καθίσουν. Βέβαια. Γι' αυτό έχουμε πρόβλημα και στην Ευρώπη. Είδατε το ψήφισμα για το κράτος δικαίου και γενικότερα για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, την ελευθερία τύπου. Ας πρόσεχα. Όχι, ας πρόσεχαν, Σοφία. Ας πρόσεχαν. Ποιοι να πρόσεχαν? Οι της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές. Αυτά πρέπει να τα προλάβεις. Την είχαν στήσει η αριστεράτσα. Την είχα στήσει και είδες τι είπε και αυτός ο Μπέλμερ, πως το λένε, όχι, παιδιά, αυτό είναι ιστορία. Ναι, μπορούσαν και το επέβαλαν. Το έκαναν. Για να λέει ο κύριος Παπαδημούλης, των 224, όχι, δεν 224, μου φαίνεται κάνω λάθος κάποια, διαμερισμάτων και το λεπά, ότι η Ελλάδα, η Κακιάο, η έτσι, αυτό το... Έκανε προσπάθεια, δεν ξέρετε πώς και πώς περιμένε το αποτέλεσμα. Ας προσέχει ο Μητσοτάκης καλά, ποιους θα στείλει στο κοινοβούλιο. Γιατί αυτός δεν έχει περάσει απ' έξω,
εγώ έχω περάσει από μια θέση υπεύθυνη. Του λέω λοιπόν, καλοπροαίρετα, δεν είναι μόνο να είναι γνωστά πρόσωπα, να έχουν αντοχές και να ξέρουν τους μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διαφορετικά θα συναντήσεις κι άλλες ήττες. Κι άλλες ήττες. Σας έχω είδηση. Υπάρχει μια δημοσκόπηση, λέει, που έχει γίνει την προηγούμενη εβδομάδα με κάποια πρόσωπα πάνω σε αυτό που λέτε για τις ευρωεκλογές. Πρώτος, λέει, στις δημοσκοπήσεις, στην απήχηση του κοινού, είναι ο κύριος Αυτιάς. Δεύτερο πρόσωπο ποια είναι? Σ' ακούω. Και φίλη σας είναι. Η κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ. Έρχεται δεύτερη σε ποσοστά δημοφιλίας, να ξέρετε. Μπράβο. Πρέπει να στείλει απαραίτητος να στείλει. Το κάτι τι στον κύριο Παπαδημητρίου.